Λοιπόν, ας ξεκινήσω λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, με μία παρατήρηση η οποία έχει ήδη γίνει. Για μένα έχει τρομερό ενδιαφέρον να ακούω τους εκπροσώπους των δύο κομμάτων που άσκησαν πολιτικές, που μας έφεραν εδώ που μας έφεραν. Ειδικότερα να ακούω τον κύριο Βρούτσι και τον κύριο Κεγκέρογλου, που μιλάνε σαν να μην είναι γνώστες του τι έχει συμβεί και του τι παραλαμβάνουμε, και να προτείνουν, να φωνάζουν μάλιστα έτσι πολύ έντονο, με πολύ έντονο τρόπο, αφού έχουμε τη φτωχοποίηση, αφού έχουμε την ανεργία στα χέρια μας, αφού έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε μία ανθρωπιστική κρίση, για ποιο λόγο μέσα σε ένα μήνα δεν έχουμε κάνει αυτά που εκείνοι τώρα νομίζουν ότι εμείς πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, λίγη ηρεμία και λίγη ψυχραιμία παρακαλώ να υπάρχει, να μπορέσουμε να ξεδιπλώσουμε το μείγμα των πολιτικών που πρέπει να ασκηθούν και μετά μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση. Επιμέρους θέματα λοιπόν να φέρω. Πρώτον, όσον αφορά κύριε Βρούτσι την επικοινωνία μας με τον ΟΑΕΔ, για το οποίο αναφερθήκατε στον κύριο Στρατούλη. Κύριε Βρούτσι, δεν ξέρω αν με παρακολουθείτε. Όσο αφορά την επικοινωνία μας με τον ΟΑΕΔ, αυτή τη στιγμή θέλω να σας πω ότι το πρόβλημα που υπήρχε και εξακολουθεί και υπάρχει είναι ότι μπορεί να δίνουμε ακριβώς τις πληροφορίες, αν όχι τις εντολές, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και να κάνουμε πράγματα, αλλά αυτό δεν είναι πάντα εύκολο και πραγματοποιήσιμο. Δεν το έχουμε φέρει στην επιφάνεια, ούτε θέλουμε να κάνουμε κουβέντα πάνω σε αυτό, αλλά υπήρχε και υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτό θα λυθεί και θα λυθεί πάρα πολύ άμεσα. Σας το εγγυώμαι, από τη Δευτέρα λύνεται το πρόβλημα. Να απαντήσω λίγο στο θέμα που έχει ακουστεί για την κοινωνική προστασία και για το τι ξοδεύουμε για την κοινωνική προστασία και για τους κοινωνικά αποκλεισμένους, το οποίο αναφέρατε, κυρία Λιμπεράκη, στην αρχή της ομιλίας σας. Η Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, ξοδεύει 2.500 ευρώ το χρόνο λιγότερο από τον κατώτατο μέσο όρο στην Ευρώπη σήμερα. Επίσης, όχι σήμερα, κοιτάξτε και τα προηγούμενα νούμερα, ξόδευε 1.000, ξόδευε 500 λιγότερο από το μέσο όρο. Άρα το να λέμε ξοδεύουμε πολλά και πραγματικά δεν είμαστε αποδοτικοί, είναι το ίδιο επιχείρημα που ακούγαμε. Έχουμε πάρα πολλούς δημόσιους υπαλλήλους, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο κράτος, όταν πέφταμε μονίμως κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Ας σταματήσουμε λοιπόν την κινδυνολογία και να σταματήσουμε αυτή την επανάληψη επιχειρημάτων τα οποία δεν μας βοηθάνε να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα. Να πω λοιπόν το εξής. Όσο αφορά το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, παγκοσμίως και στην Ευρώπη, αυτό που ισχύει είναι ότι χρησιμοποιείται σαν ένα εργαλείο, θεμητότατο εργαλείο, για τους κοινωνικά αποκλεισμένους και για αυτούς που βρίσκονται σε ακραία φτώχεια. Αν αυτή τη στιγμή υπήρξαν πολιτικές που ρίξανε 500.000 ανθρώπους, εκατομμύρια Έλληνες, κάτω από αυτό το επίπεδο φτώχειας, εμείς αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να δεσμευτούμε και να πούμε ότι θεωρούμε αυτήν την καταλληλότερη πολιτική, διότι υπάρχει ένα μείγμα πολιτικών που θα ακολουθήσουμε, και να δεσμευτούμε και να βάλουμε 1,5 δις στο μεσοπρόθεσμο για αυτή τη δράση, όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια μέσα από την αντιμετώπιση αυτών των συνθήκων που σε φέρνουν σε φτώχεια ακραία. Ακραία φτώχεια, ναι, να υπάρχουν 50.000 άνθρωποι, 100.000 άνθρωποι, 150.000 άνθρωποι, που άλλες παρεμβάσεις δεν μπορούν να πιάσουν αυτό το κομμάτι του κοινωνικού μας ιστού, να το συζητήσουμε. Αλλά να υπάρχει μια δέσμευση τώρα. Έτσι, πάρτε και σάρωσέ τους όλους και βάλτε τους μέσα στο εγγυημένο εισόδημα και τελειώσαμε. Αυτό δεν μπορούμε να τα αναλάβουμε να το κάνουμε. Να πω και στον κύριο Κεγκέρογλου το εξής, γιατί ξέρω ότι είχε ιδιαίτερα αναμειχθεί σε αυτό το πρόγραμμα, σε τέτοιο βαθμό που, από ό,τι μου είπε η Παγκόσμια Τράπεζα, σταματήσανε κάπου τον Οκτώβριο να χρησιμοποιούν το σύστημα του ΟΓΑ και μπήκανε στο ΕΔΙΚΑ, και αυτό τους καθυστέρησε για 2 μήνες, και σε ένα πρόγραμμα που θα πρόκειται να αφιερώσουμε 20 εκατομμύρια, η Παγκόσμια Τράπεζα έχει πάρει 2 εκατομμύρια για μελέτες. Δεν θέλω να αναφερθώ στις άλλες μελέτες, μελετούλες και παραμελετούλες που βρήκαμε μέσα στο Υπουργείο.
Επανέρχομαι σε ένα λεπτό πάνω σε αυτό. Και τώρα έρχεται η Παγκόσμια Τράπεζα να μας πει ότι από αυτή τη μία μικρή αλλαγή που έγινε για το πώς θα καθορίσουμε ποιοι είναι οι πραγματικά σε ακραία φτώχεια, χρειάζονται πέρα από τα 2 εκατομμύρια και άλλα ποσά για να ολοκληρώσουν την έρευνά τους. Τι έγινε λοιπόν εκεί? Αυτό που έγινε εκεί είναι ότι ξεκίνησε σε πιλωτική βάση ένα πρόγραμμα που οι ίδιοι οι εκπρόσωποι της Παγκόσμιας Τράπεζας είχαν έρθει 2 φορές στο γραφείο μου, και όταν τους ανέδειξα τα προβλήματα και τους είπα αξιολόγηση πώς θα κάνετε εδώ, μου είπανε ναι κυρία Αντωνοπούλου, ναι το κατέχετε το θέμα και πράγματι δεν μπορεί να γίνει. Γιατί? Γιατί δεν μπορούμε να ορίσουμε ποιοι βρίσκονται σε ακραία φτώχεια. Εφόσον δεν ξέρεις ποιοι βρίσκονται σε ακραία φτώχεια, πες μου σε παρακαλώ πώς θα κάνεις από εκεί και πέρα αξιολόγηση του προγράμματος. Να κλείσω λοιπόν, για να μην πάρω όλα τα 10 λεπτά, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν συνάδελφοι που θέλουν να μιλήσουν. Να κλείσω λοιπόν, με συγχωρείτε, θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω, κύριε Κεγκέρογλου. Κύριε Κεγκέρογλου, δεν έχετε το λόγο. Τι πρέπει να γίνει εδώ? Λοιπόν, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν έχετε δίκιο, διότι όπως ξέρετε αυτή είναι συστημική παρέμβαση και αυτή εμπίπτει σαν πιλωτικό στο δικό μου πορτοφόλιο. Λοιπόν, να μην λέμε ότι θέλουμε, να ξέρουμε τι λέμε. Αν κάποτε γενικευτεί θα ανήκει στο πορτοφόλιο της κυρίας Φωτίου. Να κλείσω λοιπόν λέγοντας το εξής. Ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε και αντιμετωπίζω εγώ αυτή τη στιγμή μέσα στο Υπουργείο είναι το εξής. Όσο αφορά την ακραία φτώχεια, τη φτώχεια και την ανεργία, όπου έχεις σπιτικά που έχουν 2-3 ενήλικες και κανένας δεν εργάζεται. Το να κάνει κανείς αυτή τη σύνδεση, δεν χρειαζόμαστε την Παγκόσμια Τράπεζα να βγάλουμε το συμπέρασμα. Ξέρουμε τα συμπεράσματα. Ούτε χρειαζόμαστε 150 μελέτες αυτή τη στιγμή για να ξέρουμε ότι η ανεργία, η βαθιά ανεργία και η μακροχρόνια ανεργία ειδικά έχει εξωθήσει πολλά σπίτια να βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας και ακραίας φτώχειας. Το ζήτημα τώρα που έχουμε εμείς να αντιμετωπίσουμε είναι το εξής. Τι κάνουμε σήμερα? Σήμερα λοιπόν που αναλαμβάνουμε τη διακυβέρνηση της χώρας, η κυρία Φωτίου με ένα πακέτο που αντιμετωπίζει την κατάσταση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, πώς να το πω, σε κατάσταση πολέμου, δηλαδή πας στο πέραμα, πας σε γειτονιές και βλέπεις τι γίνεται. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να αναδιαμορφώσουμε τις πολιτικές που εσείς έχετε επιλέξει, όπου, να δώσω ένα νούμερο για την πληροφόρησή σας, 550 εκατομμύρια από τα 750 που έχω διαθέσιμα από τα εμπροστοβαρή του ΕΣΠΑ έχουν ήδη κατανεμηθεί σε ορισμένες δράσεις, τις οποίες μπορούμε να αλλάξουμε φυσικά και αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Από τα 550 εκατομμύρια, λοιπόν, μέσα από τα 750, έχουμε δράσεις στις οποίες αντιστοιχεί να παίρνει ο άνεργος 25% με 30% του κονδυλίου του συνολικού τα 550 και το υπόλοιπο πηγαίνει σε κατάρτιση, παρακατάρτιση, προσπάθεια, μελέτες, έρευνες. Εμείς τι θέλουμε να κάνουμε λοιπόν? Εμείς εξορθολογίζουμε και τις πολιτικές ώστε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα να πηγαίνει εκεί που πρέπει να πάει. Η πολιτική που θα λέει ότι για να μειωθεί η φτώχεια πρέπει να περάσει μέσα από την εργασία, δηλαδή να βρούμε μια θέση εργασίας, έστω και προσωρινή, να πάει στους ανθρώπους που έχουν και τη δυνατότητα και την ηλικία και πρέπει να είναι ενταγμένοι μέσα στην αγορά εργασίας. Αυτός που έχει πάρα πολλά παιδιά, αυτός που έχει πρόβλημα αμαία, η κάθε κατηγορία λοιπόν, να μπορέσουμε να την πιάσουμε ώστε το κοινωνικό μας δίκτυ να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και να μην βάζουμε μία πολιτική να τους πιάσει όλους, να τους αρρώσει, να τους ισοπεδώσει στην ουσία. Αυτό θέλω να πω προς το παρόν. Ευχαριστώ. Όχι, όχι, δεν έχετε το λόγο.